πάμε σε εσάς, κύριοι. Εγώ επιμένω, αυτή η συζήτηση θα πάρει μήνες. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, Κυριάκο, είχες πει σε μία σύσκεψη, δεν θυμάμαι, χθες, προχθές, ότι υπάρχει διαφορά, υπάρχει μία διαφορά ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ, παρότι η συζήτηση είναι ίδια. Τη θυμάσαι τη διαφορά που έχεις βάλει? Ναι. Θες να μας την πεις τώρα για να ανοίξουμε και τη συζήτηση? Η διαφορά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Στη συζήτηση εννοείς, που γίνεται σχετικά με τη σύγκληση. Για τη διαδοχή. Ναι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη εντός του ΠΑΣΟΚ τα οποία προσπαθούν να αμφισβητήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίες, ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόμμα του. Κάτι που έχει αποτυπωθεί και στις πρόσφατες εκλογές. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ πολλά στελέχη θα θέλανε να αμφισβητήσουν τον κύριο Κασελάκη, αλλά νομίζω πως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό αυτή τη χρονική στιγμή, κάτι το οποίο νομίζω πως φαίνεται. Πάμε, κύριε Αραβαντίνα, να υποδεχτούμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Σας ακούω στα ραδιόφωνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κύριε Δουδονή. Ναι. Πάντα έτσι με το ίδιο κέφι έχετε αρχίσει να με εντυπωσιάζετε. Που διατηρώ το κέφι μου. Τόσο πολύ, αλήθεια, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κύριε Δουδονή, τώρα, χωρίς πλάκα, φεύγω ανεξάρτητα από την συμπάθεια που σας έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτούς που δίνει. Στρατιώτης. Τη μάχη. Στρατιώτης. Και με αυτό θα μπω. Αισθάνομαι, ακούγοντάς σας, ότι την ώρα που έχει ξεκινήσει μια πολύ υψηλών τόνων συζήτηση στη Χαριλάου Τρικούπη, μια συζήτηση που μοιάζει να κλειδονίζει τέλος πάντων τα ισχυρότατα θεμέλια του ΠΑΣΟΚ, εσείς είστε εκεί και φυλάτε θερμοπύλες. Και όταν λέω εσείς, εννοώ εσείς προσωπικά. Και θέλω να μου πείτε, πώς έχετε αναλάβει αυτό το ρόλο? Είναι επειδή είστε βουλευτής επικρατείας, είναι επειδή είστε επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι επειδή εμπιστεύεστε τόσο πολύ το όραμα του κυρίου Ανδρουλάκη έναντι των αμφισβητητών του? Λοιπόν, καταρχάς, εδώ χρειάζεται μια προσωπική ιστορία. Νομίζω ότι όσοι ήμασταν φοιτητές την περίοδο από το άρθρο 16, ας πούμε, μέχρι, δηλαδή από το 2007, εγώ μπήκα το 8, μέχρι το 15, εγώ μπήκα μέχρι το 12-13, έχουμε ζήσει ως παιδιά πασπίτες τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Εκείνη την περίοδο. Οι οποίες ήταν προϊόν από συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τα μνημόνια, μέχρι 1002. Διαφορετικές απόψεις. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλούσαν και ιδεολογικές διαφορές, βέβαια, αλλά σε άλλον ένα άλλο βαθμό ήταν και προσωπικές συγκρούσεις. Νομίζω λοιπόν ότι ιδίως η δικιά μας η γενιά, η γενιά δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει ως φοιτητές, ως πασπίτες όλες αυτές τις προσωπικές συγκρούσεις, καλές ή κακές, έχουμε ένα χρέος να διαφυλάξουμε την ενότητα. Δηλαδή αυτό που υποστήκαμε ως νέα παιδιά, να μην το κάνουμε οι ίδιοι ως νεαροί πολιτικοί. Αυτό τώρα περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, εγώ είμαι ένας από αυτούς νομίζω. Το δεύτερο, πιστεύω πάρα πολύ στην ακεραιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και σε αυτό το οποίο έχει καταφέρει, που είναι να πάρει ένα κόμμα στο 8%, το οποίο κράτησε πράγματι στη ζωή Φόφη Γεννημέντα και το ανέβασε κιόλας από το εκλογικό χαμηλό που είχε φτάσει, και να το πάει στο 13%. Επίσης, να το κάνει να κερδίζει εκλογικές περιφέρειες. Να το κάνει να είναι σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη θέση. Έστω και αν δεν την καταφέραμε. Πράγματι, ήταν ένα στόχος, δεν τον καταφέραμε αυτόν. Καταφέραμε όμως άλλους στόχους που όλοι μαζί έχουν μια σημασία. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει και το επόμενο βήμα, που είναι πραγματικά αυτό που σας λέω πάρα πολύ καιρό, να ξαναγίνουμε παράταξη. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είχε τις διαφωνίες του, τις ιδεολογικές, τις διαφοροποιήσεις για την ακρίβεια, είχε τις συζητήσεις, έντονες σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ως παράταξη ήταν ευρύχωρο και τους χωρούσε όλους. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε, κρατώντας ο καθένας την προσωπική του άποψη. Και διαφωνούντες γιατί δεν το βλέπουν, γιατί αυτά που είπατε είναι αντικειμενικά. Έτσι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Γιατί είχατε πει ότι τα είχαν έτοιμα για την κυρία Γιαννακοπούλου. Εσείς το είχατε πει. Εντάξει, τώρα μην το επαναλάβουμε. Ό,τι έχω πει, το έχω πει. Η ουσία το είναι παίρνετε πίσω? Όχι, δεν παίρνω. Άμα το παίρνετε πίσω, επαναλαμβανόμενο μπορεί είπα, να είναι. Όμως, επειδή μου απάντησε ότι έχει κάθε δικαίωμα να, ως συνταγματολόγος, διαφυλάτω και θα υπερασπίζω το δικαίωμά της να μιλάει άσχημα για μένα. Και καλά κάνει. Έτσι, δεν το συζητώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε μέρος ενός ενιαίου πράγματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι διαφωνίες. Οι διαφωνίες σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν και προσωπικές φιλοδοξίες. Ερώτημα. Είναι θεμητές οι προσωπικές φιλοδοξίες στην πολιτική? Απολύτως. Απολύτως. Και αναπόφευκτες. Λοιπόν, και αναπόφευκτες, σωστά.
Λοιπόν, σωστά. Και καλά κάνουν και υπάρχουν. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Εγώ σχολίασα μια βιασύνη. Όχι συγκεκριμένα, γενικά τη σχολιάζω αυτές τις μέρες. Και ταυτοχρόνως μια αίσθηση ότι έγινε και η καταστροφή του κόσμου, ας πούμε. Δηλαδή έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία 13 μονάδες. Έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5. Με δύο διασπάσεις. Δηλαδή, βάζει. Και εμείς με μία διάσπαση. Όμως έχουμε ανέβει μία μονάδα. Τον κύριο Λοβέρδο, ναι. Γιατί δεν ήταν 1,5% από πού ήταν αυτό. Αφού δεν τον θέλατε εσείς. Εντάξει, αλλά έφυγε. Δεν τον διώξαμε, έφυγε, έτσι. Με πιστολή πιέστηκε. Και με πολλά στελέχη στην περιφέρεια. Θέλω να πω, εμείς σε σχέση με τους άλλους, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η κλασική έκφραση του Κέινς ότι όλα είναι συγκριτικά. Το λέει κάποιο διαφορετικό, αλλά ας το κρατήσουμε έτσι για οικονομία της συζήτησης. Όταν οι άλλοι πέφτουν και εσύ ανεβαίνεις, το να δημιουργείς μια εικόνα καταστροφής, μόνο κακό κάνει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι παιδιά, βγαίνω εδώ και 15 με 10 μέρες πώς είναι και μιλάω όλη την ώρα για τα σοκομματικά του Πασόκ. Όλοι μιλάμε για τα σοκομματικά του Πασόκ σε ένα κλίμα απόλυτης κατήφιας. Ο κόσμος έχει πάθει κατάθλιψη του Πασόκ. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχουν πάθει αυτοί. Ο Μητσοτάκης αλωνίζει, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τα δικά τους. Καταλαβαίνω ότι μια μπορούν κατάσταση να γίνουν δικά σας. Τα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Καλά, τώρα πώς το θέσατε? Το θέσατε πολύ σχεσιακά. Προσπαθώ να βρω από κάπου να σας πιάσω. Εμένα η άποψή μου, ξέρετε, ότι είναι γνωστή για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε 4-5 άξονες. Ναι. Να σας πω και ποιοι είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην συζητούμε για τον άξονα που λέγεται κόστος ζωής, κόστος στέγασης, παιδεία? Δηλαδή, έχει περάσει η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι ο νόμος που βουλγαροποιεί την ανώτατη εκπαίδευση είναι η ορθοδοξία? Τώρα το εκεί θα κολλήσουμε. Εντάξει, τι είναι, τι είναι. Άρα, πάνω σε θέση με ένα προγραμματικό διάλογο, λέτε. Μιλάτε για ένα προγραμματικό διάλογο πάνω σε 5 εχμές. Ναι. Το μοντέλο που θα το έλεγα 5 άξονες. Ούτε καν εχμές. Γιατί εχμές αποκλείει κάποιον. Το μοντέλο της Γαλλίας σας ακούγεται ως πιθανή εναλλακτική? Αυτό που βάζει ο κύριος Παπά στο τραπέζι, που έβαλε και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου χθες στην διάσκεψη του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, εγώ αυτό παλιά στο συνταγματικό επίπεδο το είχα ονομάσει ένα κείμενο συνταγματικά μοσχεύματα. Δεν ξέρω αν τα πολιτικά μοσχεύματα πιάνουν κατευθείαν. Γιατί η Γαλλία έχει και άλλα πράγματα μέσα στο μοντέλο. Και άλλο σύστημα. Και άλλες κατευθύνσεις. Το τι σημαίνει μη προεδρικό. Καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και οι ίδιες οι βουλευτικές εκλογές είναι τελείως διαφορετικές. Ναι, γιατί είναι η μη προεδρικό το σύστημα. Δηλαδή, κατά βάση. Μην πούμε σε αυτό, να πούμε στο άλλο. Ναι, μην μαλώνετε. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή. Ότι είναι διαφορετικά τα συστήματα. Άρα μπορεί να υπάρξουν και άλλες συγκλήσεις σε διαφορετικού τύπου εκλογές. Δηλαδή, σε εκλογές που δεν κρίνουν τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μπορεί να κρίνουν τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό. Εδώ πέρα έχουμε άλλου τύπου σύστημα. Παρ' όλα αυτά, τηρουμένων των αναλογιών, μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές, ουσιαστικές συγκλήσεις. Και να σας πω και κάτι. Και εκεί που διαφωνούμε, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να συνθέτουμε. Είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση που πιο πολύ είναι συζήτηση προσώπων παντού. Δηλαδή, ξαφνικά αυτό το πράγμα. Παιδιά, έχουν εκλογές και μιλάνε παντού και συνέχεια για πρόσωπα. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής, παράδειγμα. Λένε, ας πούμε, για τις εσωκομματικές κόντρες στο Πασόκ σε βάθος χρόνων. Ξέρω εγώ, τον εξχρονισμό, ας πούμε. Δεν συμφωνεί, δεν διαφωνεί κανένας. Προετοιμάζανε 10 χρόνια μια ιδεολογική πλατφόρμα. Συμφωνείς, διαφωνείς. Η αντίθετη πλευρά είχε και αυτή ένα ιδεολογικό πρόσημο. Πείτε μου, ποια είναι η βασική ιδεολογική διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή στο Πασόκ για να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται? Ποια είναι η αντιπρόταση ιδεολογικά? Τι διαφωνούν? Ποια είναι η διαφοροποίηση? Εγώ το λέω με αγάπη. Δεν έχω προσωπικό με κανέναν. Ίσα μου είναι και πολύ συμπαθείς όλοι τους. Αλλά ποια είναι η ιδεολογική διαφοροποίηση? Ποια είναι η προγραμματική διαφοροποίηση? Πείτε μου μία. Εγώ δεν μπορώ να έχει ξεκινήσει διάλογος στο κομμάτι. Άρα τι ξεκινάμε με το από ότι δεν κάνει ο Ανδρουλάκης, ξεκινάνε εκείνοι. Μα αυτό είναι ένα αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και των φίλων προς αυτών μέσων. Αν είναι κύριος να υιοθετούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Όχι, λέω τι ήταν αυτό το αφήγημα. Ναι, το υιοθέτησε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Έχει σημασία, Κυριάκο, το ερώτημά σου για να προχωρήσουμε. Όχι, για να μην δημιουργείται καμία παρανόηση. Είναι άλλο που προέρχεται μια ιδέα και άλλο μπορεί να την ασπάζεται. Δεν σημαίνει ότι όποιος την ασπάζεται είναι αυτό από το οποίο προέρχεται, αλλά σας λέω από πού προέρχεται, έτσι. Δημάγκελε. Υπάρχουν φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή παράγουν τοξικότητα. Σας άκουσα πριν να λέτε για την κεντροαριστερά. Εκεί που διαφωνούμε μπορούμε να συνθέτουμε. Ωστόσο, χτες ο Πρόεδρος σας είπε ότι αν υπάρχει τοξικότητα κτλ., ναι, θα μιλήσουμε και για απομακρύνσεις.
Ναι, όμως προσέξτε, αυτό το οποίο είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι όπως το ερμηνεύω εγώ και νομίζω καλά το καταλαβαίνω, έχει να κάνει με το εξής. Είναι άλλο, ξαναλέω, οι προσωπικές φιλοδοξίες, άλλον η πολιτική διαφοροποίηση, η προσωπική διαφοροποίηση. Η προσωπική διαφοροποίηση. Και είναι άλλο να διολυστήσει η συζήτηση. Γιατί το λέω? Γιατί αυτή η συζήτηση μπορεί εύκολα να διολυστήσει. Διότι λέμε ότι θα γίνει στα όργανα, αλλά με ένα μερίδιο της ευθύνης όλων μας γίνεται και στις τηλεοράσεις. Είναι εύκολο να διολυστήσει μια τέτοια συζήτηση προς την τοξικότητα. Mm. Αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε. Ο κύριος Δούκας είναι κομμάτι της τοξικότητας. Είπα εγώ ότι είναι κομμάτι της τοξικότητας ο κύριος Δούκας. Εκείνος απάντησε ότι ανέδειξε ο κύριος Ανδρουλάκης στην πολιτική του αδυναμία. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα μπω σε αυτό. Εγώ σας λέω το εξής. Είναι σαφής η άποψή μου ότι το θέμα είναι πολιτικό και ό,τι αναπροσαρμογή πρέπει να γίνει πρέπει να είναι πολιτική αναπροσαρμογή. Είναι να συζητήσουμε πολλά θέματα. Στις προσωπικές συζητήσεις δεν είναι το φόρτε μου, δηλαδή να μπαίνω σε μια συζήτηση η οποία αφορά φιλοδοξίες που ξαναλέω είναι θεμητές. Εμένα η στήριξή μου είναι αυτονόητη και πέρα από το ηθικό του πράγματος, ξαναλέω, πιστεύω και σε αυτά τα οποία έχει πετύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην ηθική πολιτική του ακεραιότητα. Και σε αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει και, εν πάση περιπτώσει, είναι και στα μέσα της θητείας. Πολύ ωραία. Κύριε Δουδονή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Κύριε Δημάγκελο, αυτό το ποτό που μου κοιτάξει ο Δημάγκελος ισχύει, άραγε. Ήτανε δέλεαρ για να έρθω εδώ. Μάλλον δεν ξέρω τι κανονίζετε. Θα απαντήσω μετά το break. Θα το εκτιμήσω. Θα το εκτιμήσω, Κυριάκο. Φεύγεις για να πηγαίνεις στο ποτά με τους καλεσμένους. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε να υποδεχθούμε το επόμενο μας πολιτικό πάνελ, ντουέτο αυτή τη φορά, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτησα από Νέα Δημοκρατία, Γαβρίλας από ΣΥΡΙΖΑ.